This conference Capital will Supply now be Corp. recorded. Θα προσπαθήσω να μαζέψω εκτιμήσεις, γεγονότα, επιχειρήματα που έχουν ξεδιπλωθεί στα τελευταία δύο φύλλα της εφημερίδας και στο προηγούμενο που ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση για τον ανταγωνισμό και σε αυτό που κυκλοφόρησε χθες, τυπώθηκε χθες, πιθανό να είναι λιγότερο διαβασμένο για το φρέσκο ρεπορτάζ. Κάποια θα θεωρηθούν διαβασμένα, σε πολλά όμως θα πατήσω, προσπαθώντας κυρίως να τα τακτοποιήσουμε σε τρεις χοντρικά άξονες. Την ίδια την Ουκρανία, να καταλάβουμε το υπόβαθρο της χώρας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Τον υπεριαλιστικό ανταγωνισμό στην Ουκρανία και στην Ανατολική Ευρώπη, την κατάσταση δηλαδή, τα μεγάλα επίδικα, και την αριστερά. Ξεκινάω από το πρώτο. Ουκρανία. Θα πάμε στη σύγχρονη ιστορία της, αν και υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες που δεν υπάρχει ο χρόνος. Πολλά μπορούν να είναι και απορίες και τοποθετήσεις στην κουβέντα μετά. Μετά την ανεξαρτησία της και την κατάρρευση της Σουδού, ήταν μια χώρα που παρέμεινε με διάφορους τρόπους διχασμένη και πολλωμένη. Συμβατικά χαρακτηρίζεται μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Έχει τέτοιες όψεις. Είναι διχασμένη καταρχήν στον προσανατολισμό που θέλει να ακολουθήσει η αστική τάξη αυτής της χώρας για να σταθεί στο μετασοβιετικό τοπίο, η ολιγαρχία που αναδείχθηκε. Ένα μεγάλο τμήμα των Ουκρανών ολιγαρχών, με έδρα κυρίως στα δυτικά, εκτιμούσε ότι οι προοπτικές εξυπηρετούνται καλύτερα με τη βαθύτερη πρόσδεση της Ουκρανίας στη Δύση, και γεωπολιτικά, ΝΑΤΟ, και κυρίως η ένταξη στην ΕΕ, η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Ουκρανικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή, και ούτω καθεξής. Ένα τμήμα ολιγαρχών, κυρίως των παλιών βαριών βιομηχανιών που είχαν έδρα τα ανατολικά, έχει πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Οι παλιοί δεσμοί που υπήρχαν στον νέο σοβιετικό χώρο επιβιώσαν κυρίως σε αυτούς τους τομείς της βιομηχανίας. Και άρα ένα τμήμα της ολιγαρχίας πάντα έβλεπε τις οικονομικές του προοπτικές προς την επιβίωση και τη σύσφυξη, την ευρασιατική κατεύθυνση, όπως λέμε, της οικονομικής ολοκλήρωσης. Αυτή η πόλωση υπήρχε πάντα, υπήρχε και μια ισορροπία. Εναλλάσσονταν τα μπλοκ με τα κόμματα που είχε το καθένα στην κυβερνητική εξουσία, αλλά πάντοτε η Ουκρανία ήταν μία από αυτές τις χώρες που επιχειρούσε τη λεγόμενη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που ισορροπούσε μεταξύ Δύσης, συλλογικά, και Ρωσίας. Αυτή η πόλωση διαχειόταν και προς το κάτω τμήμα της κοινωνίας, εν τη απουσία ισχυρής αριστεράς, εργατικού οργανωμένου κινήματος που να προβάλλει ανεξάρτητα τα ταξικά συμφέροντα. Είναι μια πολύ φτωχή χώρα με ακόμα φτωχότερο πληθυσμό. Αυτή η πόλωση πέρναγε και κάτω με την έννοια των ελπίδων και των ευταπατών και λαϊκότερων στρωμάτων ή και μεσοστρωμάτων. Ένα μεγάλο τμήμα πίστευε στην υπόσχεση της ΕΕ να γίνει και η Ουκρανία ευρωπαϊκή χώρα, η σύγκληση με τη Δύση, γνωστά αυτά. Τα θυμόμαστε και στην επέτειο του ευρώ, καλή ώρα, τι σημαίνει να μπει στο κλειστό κλαμπ και πόσο καλύτερα θα είναι. Τέτοιες αυταπάτες πολύ ισχυρές. Για ένα άλλο τμήμα, το οποίο εργάζεται, εξαρτάται ο μισθός του από αυτά τα εργοστάσια στην Ανατολική Ουκρανία που έλεγα, υπήρχε η ανάποδη προσδοκία και αυταπάτη ότι αν ανοιχτούμε στα δυτικά θα υπάρξει λαιλασία, θα κλείσουν τέτοιοι κλάδοι. Η ασφάλεια είναι στην επιβίωση των κλάδων που κάνουν δουλειές με τη Μόσχα. Αυτό είχε και ως ιδεολογική συγκολητική ουσία, ας πούμε, και μια πτυχή εθνικής ταυτότητας. Εκεί είναι που έχει άλυτες ιστορικές εκκρεμότητες που δεν θα πάω.
στα κεντροδυτικά είναι πολύ πιο ισχυρή η ουκρανική ταυτότητα. Ως έθνος που υπήρχε πάντα και είναι διαφορετικό από τη Ρωσία, συγκροτήθηκε έτσι. Και βλέπει πιο καχύποπτα παραδοσιακά τη Ρωσία. Τον μεγάλο επιθετικό γείτονα, όλο τον 20ο αιώνα κλπ. Στα ανατολικά είναι πλειοψηφία σχετική ο ρωσόφωνος πληθυσμός, Ουκρανοί πολίτες, οι οποίοι όμως αισθάνονται έναν άλλο συγγενικό δεσμό και με το ρωσικό έθνος. Κοινή γλώσσα, η κοινή διαδρομή ιστορικά και επίσης Ουδού κλπ. Αυτό δεν ήταν λόγος διάλυσης. Υπήρχε μια συνένεση ότι υπάρχει Ουκρανία ως ανεξάρτητο κράτος από τις αρχές σχεδόν του 20ου αιώνα, την εποχή των εθνογενέσεων. Και ταυτόχρονα ούτε ο ανταγωνισμός των ολιγαρχών έφτανε σε παροξισμό που να οδηγεί σε τέτοια κρίση, όπως είπα, ισορροπούσαν. Ένα σημείο καμπής είναι το 2014, από το οποίο πρόσφατα συνειδητοποίησε ότι έχουν περάσει 7 χρόνια και άρα γι' αυτό έχει σημασία μάλλον να μην το θεωρούμε αυτονόητο το γεγονός. Το 2014 ο τότε πρόεδρος Γιανουκόβιτς, πιο κοντά στο φιλορωσικό μπλοκ, αλλά μάστορας κι αυτός του πολυδιάστατου που έλεγα, διαπραγματεύεται επί μήνες μια προνομιακή οικονομική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλλιεργεί αυτή την προσδοκία και στον πληθυσμό, μέσω και πιέσεων ρωσικών και διαπραγμάτευσης αποσπασμάτων, ότι για να μην πάω κατά εκεί στον Πούτιν, δώσε κάτι, κάνει στροφή 180 μοιρών, ακυρώνει την προοπτική στενότερης πρόσδεσης με την ΕΕ και ανακοινώνει ένα γενναίο νέο πακέτο σύσφιξης των ευρασιατικών δεσμών με τη Μόσχα. Πάνω σε αυτό κατεβαίνουν στους δρόμους το κομμάτι που περιέγραψα που έχει την προσδοκία της ΕΕ, το οποίο αισθάνεται προδομένο, ότι παραδεινόμαστε πάλι στην αρκούδα, ενώ θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια αν γινόμασταν ευρωπαϊκή χώρα και ούτω καθεξής. Και στην ηγεσία αυτού του κινήματος, καθώς ξεδιπλώνεται, όπως είπα, αριστερά στην Ουκρανία δεν, είναι το αντίστοιχο τμήμα της ολιγαρχίας που θεωρεί ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η στροφή προς την Ανατολή, πάση θυσία και να επιβληθεί η στροφή στη Δύση, που πήγε να διαραγεί. Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς ανατρέπεται από αυτή την εξέγερση, η οποία παίρνει και πολύ άγρια χαρακτηριστικά ένοπλων συγκρούσεων, στις οποίες πρωτοστατούν οι εθνικιστές, η ρωσική, η ουκρανική ακροδεξιά, στο επίπεδο των μαχών. Λέγεται Μεϊντάν, γιατί το έχουμε και στην εφημερίδα, χωρίς πολλή εξήγηση, αυτή η εξέγερση από την πλατεία που συγκεντρώνονταν. Και εγκαθίσταται, ανατρέπει ο Γιανουκόβιτς, εγκαθίσταται ένα νέο καθεστώς στο Κίεβο, πολύ πιο φιλοδυτικό. Το καθεστώς που προκύπτει μετά το Μεϊντάν επενδύει πάρα πολύ στον ουκρανικό εθνικισμό. Αφενός, για να καθοδηγήσουν μια φιλοδυτική στροφή, κουμπώνει σε αυτό το αφήγημα. Ότι η Ρωσία είναι ο κακός, αυτή μας απειλεί, η Δύση είναι η φίλη μας, το ουκρανικό έθνος είναι άλλο από τους Ρώσους που μας επιβουλεύονται και άρα πρημοδοτούν την ουκρανική ταυτότητα ως άρνηση της ρωσικότητας, διευκολύνοντας αυτό το προσανατολισμό προς τη Δύση. Ταυτόχρονα είναι μια συγκολητική ουσία, επειδή όπως είπα ήταν πολύ εύθραστη η ενότητα της Ουκρανίας από το 1991 και μετά, ως ανεξάρτητο κράτος, γίνεται πολύ επιθετικό. Η άρνηση κάθε ρωσικότητας, όλο το παρελθόν συνύπαρξης στην Εσουσουδού, τα αντίστοιχα σύμβολα, η κατάργηση της ρωσικής γλώσσας ως δεύτερη επίσημη του κράτους και ότι μόνο τα ουκρανικά είναι επίσημη γλώσσα του κράτους, μια πολύ έντονη αντιρωσική ιστερία. Η δημιουργία αυτού του καθεστώτος δημιουργεί μια αντισυσπήρωση στις ανατολικές περιοχές από το φόβο των ρωσόφωνων αυτή η επιθετική ουκρανικότητα ότι τους αποκλείει, γίνεται μια νέα Ουκρανία που δεν χωράει τίποτα το ρωσικό, άρα δεν χωράει και εμάς. Υπάρχει μεγάλος φόβος γι' αυτό.
Το τμήμα των Ανατολικών Ολιγαρχών που έλεγα παίζει αντίστοιχα με αυτά τα αισθήματα και με πρώην τμήματα του κρατικού μηχανισμού που είχαν ιτηθεί στην εξέγερση, τα ανασυγκροτήσει τα ανατολικά. Και άρα έχουμε αντι-Μεϊντάν κινητοποίησης πλέον ενάντια στη Νέα Αρχή στο Κίεβο, οι οποίες παίρνουν τη μορφή εμφυλίου πολέμου, ένοπλες και αυτές και εκεί άγριο, καταλαμβάνονται κυβερνητικά κτίρια και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα τον de facto διαμελισμό της χώρας το 2014. Υπάρχει μια εκεχηρία πάρα πολύ εύθραστη, αλλά αυτό που λέμε Ντομπάς, γεωγραφική περιοχή στην Ανατολική Ουκρανία, έχει οικοδομήσει ένα δικό της μίνι κρατήδιο, διακριτό από το Κίεβο. Εκεί έχει παίξει μπάλα ο ρωσικός εθνικισμός. Τροφοδοτείται από τους φόβους που περιέγραψα και ο ρωσικός εθνικισμός, με την έννοια τη δουλειά έχουν στην Ουκρανία, ας πούμε, μια παράδοση που λέει ότι η Ουκρανία ποτέ δεν ήταν Ουκρανία, υπάρχουν δεν υπάρχουν Ουκρανοί, οι Ρώσοι ήμασταν πάντα. Σε αυτή την παράδοση, στις αρχές του αιώνα, την Ουκρανία τη λέγανε Νεορωσία ή Μικρά Ρωσία. Αυτό αναγνώριζαν. Είναι τέτοιες πολιτικές δυνάμεις με τέτοιες απόψεις που αναλαμβάνουν και την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία της νέας εξέγερσης στα ανατολικά και της αυτονόμησης των περιοχών. Πολλοί από τους ηγέτες τους δηλώνουν ανοιχτά ότι το μέλλον τους το βλέπουν στη προσχώρηση στη Ρωσία, ακόμα και όταν η Ρωσία δίσταζε ή δεν επεδίωκε ακόμα ανοιχτά μια τέτοια προοπτική, ρωσικότερη των Ρώσων, ας πούμε, στον εθνικισμό αυτό. Και άρα όλες οι αντιφάσεις δυτικά-ανατολικά και από τα πάνω και από τα κάτω και ο εθνικισμός τραυματίζει τη χώρα, τη διαμελίζει de facto. Θέλει μια προσοχή όσον αφορά κυρίως το Κίεβο, επειδή στην ελληνική αριστερά δεν είναι τόσο καθαρό το αντίθετο. Υπάρχει μια τάση ωρεοποίησης του Ντομπάς, της Ανατολικής Ουκρανίας των αυτονομιστών, επικαλούμενοι ότι στο Κίεβο το καθεστώς είναι φασιστικό. Ότι το 2014 έγινε ναζιστικό πραξικόπημα, ότι είχε εγκατασταθεί φασιστικό καθεστώς, το πρώτο μετά το 1945, άρα εννοούν κυριολεκτικά φασιστικό καθεστώς, το οποίο βολεύει πάρα πολύ τους ρωσόφωνους εθνικιστές, αλλά απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κλίμα στο Κίεβο είναι καλό. Το καθεστώς του Κίεβου είναι ένα πολύ εθνικιστικό καθεστώς και είναι ένα πολύ αντιδημοκρατικό καθεστώς. Σε πολύ σκληρό βαθμό με τα δεδομένα μιας ευρωπαϊκής δυτικής χώρας, αλλά όχι δυστυχώς και τόσο μεγάλη είδηση στην Ανατολική Ευρώπη ή στα Βαλκάνια. Δεν διαφέρει πολύ από το Βούτσιτ στη Σερβία και το πόσο εθνικιστής και πόσο αντιδημοκράτης είναι. Από τους Λετωνούς, από... Είναι το δράμα του πολιτικού τοπίου στην περιοχή, είναι μια άλλη τέτοια εκδοχή. Και στην Ουκρανία, λοιπόν, αυτό παροξύνεται. Και στα Ανατολικά, η διάθεση διαμελισμού και αποχώρησης και η επικράτηση των Ρώσων εθνικιστών στις αρχές τις τοπικές έχει παροξενθεί. Πάνω σε αυτό, μετά το 2014 και άρα το δεύτερο σημείο, ξεδιπλώνονται οι ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις από το ίδιο το 2014 μέχρι και σήμερα, που αξιοποιούν αυτή τη διαίρεση ο καθένας με τον τρόπο του. Στην ίδια την Ουκρανία υπήρξε αμερικάνικη ενθάρρυνση και υποκίνηση και βοήθεια και στην ανατροπή του Γιανουκόβιτς, όταν πήραν χαμπάρι ότι υπάρχει ευκαιρία. Ο Τζέφρι Πάιατ, τον έχουμε εδώ πλέον πρέσβη, ήταν τότε πρέσβη στην Ουκρανία, συμμετείχε ενεργά σε συντονισμό δράσεων, σε αναζήτηση ποιος θα διαδεχτεί τον Γιανουκόβιτς αν πέσει και ούτω καθεξής. Και βρίσκουν αφορμή στην εγκατάσταση μιας νέας πιο φιλοδυτικής κυβέρνησης μετά και από όλα αυτά, να πιέσουν πολύ πιο βία για οριστική ρημούλκηση της Ουκρανίας στη Δύση. Ότι δεν παίζει πια το και με τον έναν και με τον άλλον, να εγκαταστήσουμε δικούς μας,
να ενταχθεί επιτέλους και η χώρα στο ΝΑΤΟ, είναι από τις λίγες ανατολικοευρωπαϊκές που δεν είχαν ενταχθεί, να προσδεθεί αποφασιστικά και ασφικτικά στη Δύση και άρα πρημοδοτούν και αυτοί πάρα πολύ τον αντιρωσικό προσανατολισμό της ίδιας της κυβέρνησης που τον είχε για τους δικούς της λόγους. Στα ανατολικά εδάφη είναι η ρωσική επέμβαση. Ξεκινάει από, όπως είπα, η ηγεσία είναι ντόπιες, αλλά φιλορωσικές, εθνικιστικές ρωσικές δυνάμεις, που παίρνουν βοήθεια από τη Ρωσία. Αυτό, καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος και τα γεγονότα στο έδαφος, έχει γίνει πλέον, ακόμα και η παλιά ηγεσία του 14, τα φυσικά πρόσωπα που τα βιογραφικά τους ήταν μεγαλορωσικοί εθνικιστές, έχουν αντικατασταθεί πλέον από Ρώσους Ρώσους. Αν δείτε βιογραφικά, είναι ο διοικητής του Ντομπάς, που ήταν πρώην δήμαρχος της Πετρούπολης. Ο λοχαγός τάδε της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που τώρα είναι ο υπουργός άμυνας του Ντομπάς. Είναι ανοιχτό πλέον, ξεδιάτροπο, πώς να το πω. Το ότι κατέληξαν στην πολύ στενή αγκαλιά της Ρωσίας. Και άρα έχει ενταθεί η παρέμβαση των ΜΕΝ και τους ΔΕ, έχει κλιμακωθεί η μορφή με την οποία παρεμβαίνουν για την ίδια την Ουκρανία. Έχουν δικές τους δυνάμεις που τις εξοπλίζουν, η δυτική, την κυβέρνηση του Κιέβου. Ο Πούτιν ελέγχει αυτά τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες στα ανατολικά. Αλλά στο έδαφος της Ουκρανίας, ουσιαστικά το η ανάφλεξη τώρα, ας πούμε, και τα επίδικα τα σημερινά για το προς τα που θα κινηθεί, με αφορμή το αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτός είναι ο καυγάς, έχει γίνει ουσιαστικά το σημείο δοκιμής, αυτή η χώρα και αυτή η αντιπαράθεση, για μια ευρύτερη κλιμάκωση του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού μεταξύ, ας το πούμε, συλλογικής Δύσης, θα έλεγα κυρίως Αμερικής, και της Ρωσίας. Το επίδικο είναι η Ανατολική Ευρώπη, σε μια εποχή που οι συσχετισμοί αλλάζουν. Στην Ανατολική Ευρώπη, κατά την κατάρρευση της Εσουσουδού και ιδιαίτερα με τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, κοινή άμυνα όλων αυτών των κρατών, το ΝΑΤΟ που είχαν το αντίστοιχο τη Σοβιετική, οι Ρώσοι τότε απέσπασαν μια προφορική, το λόγο μου, Συμφωνία Αγκυρίων, υπόσχεση από την Αμερικάνικη κυβέρνηση, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ποτέ προς τα ανατολικά, ότι η Ρωσία πλέον είναι φίλη, δεν υπάρχει λόγος, θα συνεχίσει να υπάρχει το ΝΑΤΟ, να και διαλύθηκε το αντίπαλο δέος, αλλά μην ανησυχείτε. Από το 1997 και μετά με τεράστια επιτάχυνση, το ΝΑΤΟ ανοίγει τις πόρτες του και εντάσσει τη μία πρώην Σοβιετική Δημοκρατία μετά την άλλη, ένας κατάλογος, δεν τον έχω μπροστά μου, 15 χωρών. Μεταφέρεται η παλιά γραμμή που βρισκόταν στο Βερολίνο, στα ρωσικά σύνορα. Όλοι οι Βαλτικοί, Λετωνίες, Λιθουανίες, αυτά, η Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία στα Βαλκάνια, περικυκλώνεται στρατιωτικά η Ρωσία. Αυτό είναι το βασικό άγχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερα από όταν έκανε στροφή με την άνοδο του Πούτιν τη σταθεροποίηση του ρωσικού καπιταλισμού, που το 90 ήταν διαλυμένος και απλά δεχόταν χαστούκια και έβλεπε για το μέλλον του στη Δύση. Από όταν η Ρωσία ξανανακτά εθνικές φιλοδοξίες και θέλει το δικό της ρόλο, παίρνει πολύ πιο σοβαρά ότι απειλείται, ότι είναι περικυκλωμένη από τους ανταγωνιστές της στρατιωτικά και ότι πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτό. Εκεί αρχίζουν οι ενέργειες της αναστήλωσης της ρωσικής δύναμης. Παραμένει οικονομικά πίσω, πολύ πίσω από την Αμερική, πίσω και από την Κίνα, πίσω και από την ΕΕ, συλλογικά τουλάχιστον, αν την πάρουμε σαν σύνολο. Αλλά είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη, με πυρηνικό οπλοστάσιο, με μεγάλο στρατό και με τεράστια γεωπολιτική ισχύ, την οποία χτίζει διαρκώς τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει κάνει τα πρώτα της βήματα να καταστήσει σαφές ότι τέλειωσε αυτή η φάση. Και το έχει κάνει και ένοπλα το 2008,
8, ναι. Στη Γεωργία. Η Γεωργία ήταν μια άλλη χώρα, η δεύτερη της Ανατολικής Ευρώπης που δεν είχε ενταχθεί ακόμα στο ΝΑΤΟ. Είχε ένα πολύ φιλοδυτικό πρόεδρο. Ήταν η εποχή Bush, νεότερου στην Αμερική, πολύ επιθετικός, που τον είχε φτιάξει με τις υποσχέσεις ότι μεγάλε μπαίνει στο ΝΑΤΟ που να είναι, όπου πίεζε ασφυκτικά να ενταχθούν οι δύο εναπομείναντες τότε. Ο πρόεδρος της Γεωργίας, ένας πουθενάς κατά τα άλλα πολιτικά, το πήρε της μετρητής, ότι έχω πλάτες, και εξαπέλυσε μια στρατιωτική επίθεση. Αμπχαζία και Οσετία λέγονται, είναι δύο περιοχές της Γεωργίας, με ρωσόφωνους επίσης, αυτονομιστές επίσης, ανθρώπους που έχουν σχέσεις με τη Ρωσία επίσης. Θεωρεί ότι είναι ευκαιρία να το τσακίσει αυτό, να ενοποιήσει τη χώρα του και να την πάει στη Δύση. Η Ρωσία βρίσκει πρόσχημα από την επίθεση του τυπάκου την τυχοδιοκτική. Σε τρεις μέρες ή τέσσερις, πάντως ήταν τέτοια υπόθεση, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο ρωσικός στρατός φτάνει έξω από τη Τυφλίδα. Αυτός ο πρόεδρος παρετείται ατιμωμένος, βγαίνει η φιλορωσική κυβέρνηση, η προοπτική ένταξη Γεωργίας στο ΝΑΤΟ ακυρώνεται. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Ο Μετβέντεφ, τότε πρόεδρος, το έλεγε σε ένοπλες δυνάμεις ότι τότε αλλάξατε το γεωπολιτικό χάρτη, ας πούμε, αν δεν είχαμε κινηθεί τότε. Είναι η πιο εμβληματική στιγμή μιας συνολικότερης αναστήλωσης που δεν θα περιγράψω πιο αναλυτικά. Ρωσικός στρατός πλέον υπάρχει στον Αγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ρωσικός στρατός έσωσε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Το καθεστώς Λουκασέγκο από μια εξέγερση πρόσφατα. Το καθεστώς στο Καζακστάν από μια εξέγερση πρόσφατα. Η Ρωσία έχει ξαναγίνει, ξαναγίνεται μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη. Και ως μεγάλη δύναμη πλέον ξαναδιεκδικεί αυτό που θεωρεί ιστορικά την παλιά της αυλή. Είτε επί Τσάρου πρώτα, είτε επί Στάλιν έπειτα. Στο μυαλό του Πούτιν και των ιδεολόγων του υπάρχει και μια τέτοια συνέχεια. Αυτά ανήκουν στη Ρωσία και πρέπει να επαναδιεκδικηθούν. Αυτό παρουσιάστηκε δημόσια στις τωρινές διαπραγματεύσεις. Για πρώτη φορά ρητά. Όπου κατατέθηκε το αίτημα όχι απλά να μην επεκταθεί άλλο το ΝΑΤΟ, Ουκρανία, είναι το κλειδί και Γεωργία, αλλά την πρόταση να αποσυρθεί στα σύνορα του 97, το οποίο σημαίνει τα σύνορα του 91, το παραπέτασμα το παλιό, να επιστρέψει η Γερμανία το όριο Δύσης και Ρωσικής σφαίρας επιρροής. Προφανώς κατατέθηκε για να απορριφθεί, δεν το συζητάμε, ότι ειρηνικά θα φύγει το ΝΑΤΟ από την προέλαση 20 χρόνων, αλλά τέθηκε πρώτη φορά στο τραπέζι το πραγματικό επίδικο πέρα από την Ουκρανία, η προσπάθεια του αμερικάνικου υπεριαλισμού να διατηρήσει τις θέσεις του εκεί, να κρατήσει τη Ρωσία περιορισμένη, και η προσπάθεια της Ρωσίας με άλλη αυτοπεποίθηση να αξιοποιήσει την σχετική κρίση της αμερικάνικης ηγεμονίας. Έχουμε κάνει συζητήσεις για αυτή και με άλλες αφορμές και με το Αφγανιστάν όταν είχαμε κάνει κουβέντα. Είχαμε πει πολλά γι' αυτό, το πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Πάνω σε αυτή την αλλαγή παίζεται πλέον η μοιρασιά ξανά στην Ανατολική Ευρώπη. Η ρωσική εκτίμηση είναι ότι πλέον τους παίρνει περισσότερο. Εξού και οι τσαμπουκάδες και οι επιδείξεις δύναμης με τα στρατιωτικά γυμνάσια και οι κόκκινες γραμμές τους και ούτω καθεξής. Οι Αμερικοί έχουμε ξαναπεί ότι στη φάση που είναι καίγεται για τον Ειρηνικό ωκεανό, ο μεγάλος αντίπαλος, αν θέλετε, η Κίνα είναι, το μέγεθος που τρομάζει την Αμερικάνικη αστική τάξη ως δυνητικά παγκόσμιος ανταγωνιστής και όχι απλά ένας τοπικός απίθαρχος. Προσπαθούν χρόνια να στρωθούν εκεί, το λεγόμενο pivot στον Ειρηνικό. Φύγαν από το Αφγανιστάν π.χ. για αυτό το λόγο, δεν μπορούν να αντέξουν πολλά, έχει αυτό προτεραιότητα. Το βέλτιστο θα ήταν να τα βρουν με τη Ρωσία για να αφαιθούν απερίσπαστοι στην κόντρα στον Ειρηνικό. Είναι το λεγόμενο, το λέμε καμιά φορά στα άρθρα μας, αντεστραμμένο Kissinger. Στο παλιό ψυχροπόλεμο ο Kissinger έλεγε ότι νικήσαμε την Σουσουδού γιατί τα βρήκαμε με την Κίνα του Μάο.
Δεν τους επιτρέψαμε να έρθουν οι δύο γίγαντες κοντά. Και για να μην έρθουν οι δύο γίγαντες κοντά, πρέπει να βρεις τρόπο συνύπαρξης με τον έναν. Ο αντεστραμμένος Κίσιγκερ είναι η θεωρία ότι για να τα βάλουμε με την Κίνα, επίσης πρέπει να υπάρξει τρόπο συνύπαρξης με τη Ρωσία, για να αποτρέψουμε πάλι τη σύγκληση δύο γιγάντων. Ότι αν τους βάλουμε και τους δύο απέναντι ταυτόχρονα, θα είναι θεμητό να ενωθούν απέναντί μας και η κινέζικη οικονομία συν ρωσικά όπλα είναι όντως παγκόσμιος αντίπαλος. Αλλά όπως έχουμε υπογραμμίσει αρκετές φορές σε άρθρα, η αναδίπλωση και αλλαγή προτεραιοτήτων δεν σημαίνει υποχώρηση. Άτακτη τον είπα από τον πλανήτη και τα συμφέροντά τους. Και άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι μπορούν να δώσουν στην Ανατολή και να διασφαλίσουν κυρίως ότι οι σύμμαχοί τους θα παραμείνουν ήσυχοι. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, νομίζω, αυτό που καταλαβαίνει ο Biden καλύτερα από τον Τραμπ, τουλάχιστον, που έκανε χοντράδες. Ότι ένας από τους βασικούς λόγους που η Αμερική είναι η παγκόσμια υπερδύναμη είναι το δίκτυο συμμαχιών της. Ότι στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ασία, Ιαπωνία, Κορέα κλπ. Στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική, οι περισσότερες κυβερνήσεις και αστικές τάξεις κατανοούν ότι για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους πρέπει να είναι δεμένες στο αμερικάνικο άρμα, γιατί το αμερικάνικο άρμα είναι το ισχυρότερο και είναι αξιόπιστο. Αν το χρειαστούμε, υπάρχει το ΝΑΤΟ. Για να υπερασπιστούν και τα δικά τους συμφέροντα και αυτή την πολύτιμη για άλλα μέρη του πλανήτη εικόνα, δεν μπορούν να κάνουν πίσω στις ρωσικές αξιώσεις εύκολα. Αυτό κάνει τη διαπραγμάτευση πάρα πολύ καυτή. Να πούν ότι δεν θα βάλουμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν θέλει η Ρωσία. Πώς θα διαβαστεί αυτό στη Νότια Κορέα, που κοντράρει την Κίνα, έχοντας την υπόσχεση ότι αν κάτι στραβώσει, η Αμερική είναι εδώ. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο γίνεται παζάρι, αλλά με την επίδειξη όπλων εκατέρωθεν, το οποίο κάνει το παζάρι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένας λόγος είναι ότι δεν είναι προφανής η λογική, η ειρηνική λύση που θα τη σκεφτούν ως λογικοί άνθρωποι για να κλείσει. Ο άλλος λόγος είναι ότι η δοκιμασία του αντιπάλου διαρκώς δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει. Τα πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος που επενδύει στο αντιρωσικό, ας πούμε, και πιο νορμάλ, σοβαροί, μετρημένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, επιμένουν ότι είναι τρέλες να φανταζιωνόμαστε ότι η Ρωσία όντως θα εισβάλλει, αλλά όπως το παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Έχει φτιαχτεί μια εικόνα ότι αυτοί οι 100.000 στρατιώτες και τα άρματα μάχης θα πάνε ως το Κίεβο. Ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα να το συζητάμε. Δεν προκύπτει. Με αυτή την έννοια, όντως, τα ρωσικά γυμνάσια μοιάζουν επίδειξη δύναμης στη διαπραγμάτευση. Και όχι. Αν κάνεις εισβολή, δεν τη διαφημίζεις ένα χρόνο. Ένα χρόνο τώρα κινείται ρωσικό στρατό στα σύνορα. Αντίστοιχα, μπορεί να πει κανείς και για τις ενέργειες του Biden. Στέλνω 3.000 Αμερικάνους στη Λετωνία να νιώθει ασφαλής. Ετοιμάζω τις απαντήσεις μου κλπ. Αλλά επειδή η διαπραγμάτευση, όπως είπα, γίνεται υπό την απειλή των όπλων, ο πειρασμός να χρησιμοποιηθούν όχι απαραίτητα με σύραξη, αλλά με μια αναζωοπήρωση στον Ντομπάς, μια επίθεση είτε του Κιέβου προς τα εκεί, είτε των αυτονομιστών φιλορώσων στο Κίεβο, μπορεί να ανοίξει ασκού σε όλου. Και περνάω στο τρίτο, έχοντας αυτά ως φόντο, κάποια σημεία συνολικότερης τοποθέτησης που έχει σημασία για την αριστερά απέναντι σε αυτό και συμπερασμάτων πέρα από τοποθέτηση. Το ένα αφορά το χαρακτήρα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ήταν πιο εκτεταμένη η προηγούμενη εφημερίδα σε αυτό. Γράφουμε χαρακτηριστικά ότι όπως τα κεφάλαια, το κάθε κεφάλαιο στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να πει εντάξει, αυτά μου αντιστοιχούν στην αγορά, επιβιώνω και δεν θέλω άλλα.
είναι στη φύση τους να προσπαθούν να επεκτείνονται για να επιβιώσουν, γιατί και οι άλλοι προσπαθούν να επεκτείνονται για να επιβιώσουν, αντίστοιχα λειτουργούν τα καπιταλιστικά κράτη στη μεγάλη εικόνα. Δεν υπάρχει, αυτά είναι τα κιλά μου και θα ράξω για πάντα σε αυτά τα κιλά. Είπα με τα κέρδη των προηγούμενων χρόνων, την εποχή του μονοπωλίου της, έχει αμερικάνικα συμφέροντα, έτσι δηλώνει, στα ρωσικά σύνορα. Η Ρωσία, καθώς ανεβαίνει, λέει ότι δεν επιτίθεμαι. Το εθνικό μου συμφέρον και η ασφάλειά μου και η άμυνά μου απέναντι στους άλλους που είναι φαταούλες, περιλαμβάνει και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, και το τι συμβαίνει στην Πολωνία, και το τι συμβαίνει στην Ουγγαρία, και το τι συμβαίνει στη Βουλγαρία. Πρέπει να έχω λόγο για αυτά. Και το παρουσιάζουν με μια γραμμή σκέψης και αυτό ως άμυνα. Ότι νόμιμη διεκδίκηση για τα συμφέροντά μου. Αυτό έχει συνολικότερη αξία για όλες τις συγκρούσεις που βλέπουμε να ξεδιπλώνονται, τοπικές και μεγάλες. Σκεφτείτε τα ελληνοτουρκικά και πώς έχει μεταφερθεί η κόντρα μας στη Λιβύη. Η υπεράσπιση των ελληνικών νησιών που υποτίθεται το θέμα εξαρτάται από το αν ο στρατηγός Χαφτάρ θα ανατρέψει την κυβέρνηση στη Βεγγάζη. Αυτές είναι οι δυναμικές και αυτές είναι που κάνουν και πάρα πολύ δύσκολο, όσο και αν μοιάζει παράλογο το σενάριο του πολέμου, την επιφυλακή που λέμε για το ότι δεν είναι τόσο απλό να πεις «ΟΚ, αυτός σου αντιστοιχεί εσένα, εγώ θα βολευτώ με αυτά». Που θα ήταν η βέλτιστη λύση και για τους μεν και για τους δε αν βρεθεί, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ακριβώς επειδή έχουν τέτοια φύση και επειδή σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια τέτοια περίπτωση υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, χάνεται τελείως και το νόημα στην κουβέντα, αλλά και σαν έννοια το άμυνα και επίθεση. Δεν υπάρχει αμυνόμενος και επιτιθέμενος, ακριβώς γιατί ο καθένας προβάλλει ισχύ, δεν υπερασπίζεται τα σύνορά του ακριβώς. Και χάνει, πέρα από το ότι δεν υφίσταται, ακόμα και με όρους πρακτικούς, πρώτη του φεκιά, αυτοί το ξεκίνησαν, είναι το τελευταίο πράγμα. Που έχει σημασία για να τοποθετηθεί κανείς. Πήγα, λοιπόν. Άρα το άλλο σημείο που έχει σημασία για να έχουμε και καθαρό μυαλό, θα υπάρχουν και προβοκατορολογίες, αν ήταν Ρώσοι ή αν η CIA έκανε ένα στήσιμο για να τους τα ρίξει, και ανάποδα, αν θα προβοκάρουν οι Δυτικοί και θα πούν το έκανε ο Πούτιν, άρα πρέπει να αμυνθούμε. Είναι πολύ σκοτεινά τα οποία θα τσιμπήσουν, νομίζω, ο κόσμος, αν συμβούνε. Δεν θα έχουν νόημα στην πολιτική, δεν αλλάζουν τη φύση της σύγκρουσης και τη σημασία της καταγγελίας της. Ένα σχήμα που είχα δει σε ένα άρθρο άλλου ξένου συντρόφου ήταν όταν δολοφονήθηκε το 2014 ο Δούκας Φερδινάνδος από ένα Σέρβο εθνικιστή, αυτό πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο. Υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα την μέρα της δολοφονίας. Αν οι Αυστρο-Ούγγροι θέλαν όντως να το στήσουν για να βρουν αφορμή να επιτεθούν στη Σερβία, αν ο Τσάρος έβαλε πράκτορά του, και εξηγούσε ότι το 1915 κανείς δεν έβρισκε κανένα νόημα στο ποιος πραγματικά σκότωσε τον Δούκα Φερδινάνδου. Αυτό νομίζω είναι μπούσουλας για διάφορα σενάρια και υποσενάρια, ποιος έκανε τι αυτές τις μέρες στην Ουκρανία. Το θέμα είναι να αποτραπεί ένα 15, ένα 14 και ένα 15. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα κάποια από αυτά. Δεν είναι δυστυχώς. Και το επόμενο σημείο για την αριστερά είναι ο κίνδυνος του λεγόμενου στρατοπεδισμού. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ολομέλεια ήταν και με ποια άλλη αφορμή υπεριαλιστικό τέτοια. Είχαμε πει κάποια πράγματα, νομίζω.
Ο κίνδυνος να συρθεί, να χάσει η πολιτική η αριστερά την ανεξαρτησία της και να συρθεί πίσω από ένα από τα δύο αντιμαχόμενα μπλοκ. Θα μπορούσε να είναι το σύρσιμο στην πλευρά της Δύσης, μια υπερβολική έμφαση σωστή καταρχήν, η αυτοδιάθεση του ουκρανικού λαού. Μπορεί να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, από πού και ως πού η Ρωσία απειλεί με εισβολή. Σταματήστε τη Ρωσία. Τελεία. Το οποίο θα είναι προβληματικό. Αλλά κυρίως νομίζω στην αντιπολεμική ελληνική αριστερά έστω. Υπάρχει φιλικότητα με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ επιτίθεται, το ΝΑΤΟ επιτίθεται. Αλληλεγγύη στη Ρωσία, η οποία απλά μείνεται. Και αν ο πόλεμος από τη μεριά της μπορεί να είναι και δίκαιος. Είναι μια παράδοση που την κουβαλάμε από το ψυχρό πόλεμο. Τότε υπήρχε Σοβιετική Ένωση. Ήταν και τότε λάθος. Μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε μέσως με αφορμή τα 30 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Αν ήταν μια φορά λάθος στον ψυχρό πόλεμο, που υπήρχε η αυταπάτη, η διάχυτη όμως, ότι είναι σοσιαλισμός, η Σοβιετική Ένωση, και ήταν η πηγή της διαφωνίας και του λάθους της ελληνογενούς αριστεράς. Είναι 10 φορές λάθος σήμερα. Είναι μια καπιταλιστική Ρωσία, όποιος είναι σοβαρός άνθρωπος, και από αυτούς εννοώ, το λέει. Και δεν το κουβαλάμε μόνο, νομίζω, από τον ψυχρό πόλεμο. Είναι και κατάλοιπο της δεκαετίας του 90 και της προηγούμενης εποχής που περιέγραψα νωρίτερα, όπου όντως το ΝΑΤΟ επεκτηνότανε, όπου όντως ο ιμπεριαλισμός ήταν πρακτικά η Αμερική, ήταν σχεδόν συνώνυμο, ήταν μονοπωλικός ο κόσμος, και η Ρωσία ήταν μια ιτημένη γεωπολιτικά χώρα, ρημαγμένη, που δεν απειλούσε και κανέναν, γιατί δεν μπορούσε. Έχουμε πει πολλά για το πώς έχει αλλάξει ο σχετισμός. Η επιμονή σήμερα στο πτωχή πλην τίμια αμυνόμενη Ρωσία από μόνο του. Οι άλλοι επιτίθονται, πώς τον λες, Βεθανούλη, θείος Βόβα. Ο θείος Βόβα δεν φταίει σε τίποτα. Στο σημερινό συσχετισμό, στο σημερινό κόσμο είναι τελείως εκτός. Επόμενο σημείο συμπέρασμα είναι η διαλεκτική σχέση μικρών τοπικών εθνικισμών και υπεριαλιστικής παρέμβασης. Δεν θα επεκταθώ με την έννοια ότι το τι συνέβη στην Ουκρανία, λέγοντας το ιστορικό μετά το 2014, είναι τυπικό παράδειγμα. Τα Βαλκάνια είναι τέτοια. Έχει και αυτό σημασία για να μπορείς να κατανοήσεις και να επιμερίσεις ευθύνες. Ο ρωσικός υπεριαλισμός πατάει στο ότι το Κίεβο αξιοποιεί το ότι το Κίεβο έχει μια επιθετική εθνικιστική πολιτική απέναντι στους ρωσόφωνους. Ο ουκρανικός εθνικισμός, για να αντέξει απέναντι στη ρωσική απειλή, που είναι μεγάλη και είναι και θανάσιμη για τον ίδιο, βρίσκει καταφύγιο στο να φωνάξω τον ΝΑΤΟ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Όποτε τίθεται θέμα εθνικής σύγκρουσης κλπ, είναι το καλύτερος τρόπος να σπρωχτεί μια ή άλλη μεριά σε ισχυρό προστάτη. Ζούμε και στα Βαλκάνια, των οποίων η δημιουργία είναι από το 1912 ακόμα. Η δημιουργία τους φτιάχτηκε πάνω σε αυτή τη δυναμική. Την ξαναζήσαμε στα 90's με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Νομίζω ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δίδυμη κίνδυνη. Δεν είναι ότι ο εθνικισμός πολεμά τον υπεριαλισμό ή τα ανάπαλλη. Θέλει μέτωπο και στα δύο και ανάδειξη του πώς παίζουν μαζί. Κλείνοντας, λοιπόν, έχοντας κάνει την κριτική στο στρατοπεδισμό, νομίζω κάνω σαφές την τοποθέτηση απέναντι στην προοπτική αυτού του πολέμου. Η διαφορά στην έμφαση, η οποία είναι κρίσιμη, δεν είναι απλά έμφαση, είναι το στην ίδια μας τη χώρα, είναι ο εχθρός ως παράδοση. Και άρα ο ρόλος της Ελλάδας, οι συμμαχίες που είχε επιλέξει, έχουμε μας κοιτάξει που δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι ανήκουμε στη Δύση, είναι και αλήθεια, πλήρως ενταγμένη σε αυτό το κλαμπ.
Με αυτή την έννοια, το σημείο επαφής τουλάχιστον όλων και το αυτονόητο είναι να ανεβάσεις σε επίπεδο συνθημάτων αυτή την πτυχή. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει πλέον το λιμάνι από το οποίο το ΝΑΤΟ θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα, αν χρειαστεί να συγκρουστεί με τη Ρωσία. Όσα έχουμε γράψει επανειλημμένα, 5-6 μεγάλες βάσεις πλέον αμερικάνικες. Οι παλιές που αναβαθμίζονται συν οι καινούργιες. Το παιχνίδι των αξώνων, δεν θα τα πω αναλυτικά, τα έχουμε συζητήσει από μόνα τους, την ελληνική εξωτερική πολιτική και το πώς στον ανταγωνισμό με την Τουρκία έχει κάνει την επιλογή ακόμα πιο ασφικτικά με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική σε όλα τα μέτωπα. Και άρα αυτές οι αιχμές συμπληρώνουν την αντιπολεμική και την αντιπεριεστική αντίρρηση στην Ελλάδα. Συνολικότερα είναι ζήτημα το καθίς στη χώρα του αφορά και τους Ρώσους συντρόφους, λίγοι αλλά ηρωικοί. Πάνω απ' όλα τους Ουκρανούς, που το δυστύχημα είναι και η απουσία αριστεράς και οι μιλόπετρες των εθνικισμών που περιέγραψα. Στα δυτικά φοβούνται τη Ρωσία με το δίκιο τους. Στα ανατολικά φοβούνται το Κίεβο ή το ΝΑΤΟ με το δίκιο τους. Είναι πολύ δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο εκεί και χωρίς αριστερά, να δεις αντιπολεμική αντίρρηση. Παρ' όλα αυτά, εκεί βλέπουμε την προοπτική και με τελευταίο σημείο αυτό, ότι κατανοώντας και ότι μια κουβέντα περί βέλτιστης διπλωματικής λύσης, από την αριστερά τουλάχιστον, είναι και άχαρη και οδηγεί σε φάουλ. Ξέρουμε ότι είναι άδικη συνήθως και η ειρήνη στον υπεριαλισμό, στον καπιταλισμό. Άρα η έμφαση είναι στο τι μπορούν να κάνουν τα κινήματα τα αντιπολεμικά, το όχι στον πόλεμο είναι. Και όχι τόσο μια συζήτηση αν θα μπορούσε να γίνει αυτό, τι θα μπορούσε να γίνει, αν τα βρούνε στις συμφωνίες του Μίνσκ κλπ. Αυτά. Okay.